πω σε αυτή τη συγκυρία της παρακμής και της έκπτωσης ότι συζητάμε ζητήματα για την παιδεία και συζητάμε για την παραγωγή εργοσιακού πληρωματικού. Πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας και για το μέλλον. Δεύτερον, είναι σημαντικό να δούμε το ρόλο του δασκάλου και του καθοδηγητή αυτή την περίοδο. Αναφέρθηκε πριν το τι έκανε οι δάσκαλοι σε κάποιες άλλες περιόδους. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα και τι πρέπει να βλέπουμε όλοι μας και τι ευθύνη έχουμε και εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να δούμε για το μέλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ευθύνη που θα σκάνουμε τη γενικότερη έννοια. Τρίτον, είναι σημαντικό η αξία της επιμόρφωσης και της διαβίου εκπαίδευσης και αυτό το αποδεικνύουμε τον καλύτερο τρόπο που μανώσει ο Μακράτης στη σχολή. Ήσυχος είναι, η έρευνα είναι, έχει πάρει τους βαθμούς του, παρά τα αυτά επιμένει. Προσπαθεί, μορφώνεται, ανεβαίνει σκαλοπάτι. Και είναι ένα παράδειγμα. Τέταρτον, η ευθύνη όλων των θεσμικών παραγόντων, των φορέων αλλά και των ατόμων να διατηρήσουμε στη σημερινή πολιτική και τη συγκυρία το κοινωνικό και πολιτισμικό ιστό. Για να περάσουμε τα δύσκολα και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μόνο αν μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη δουλειά μας, αναδεικνύουμε αξίες και αρχές που έχει μόνο γκρίνια και τρόπο για τα πάντα. Καλό θα είναι λοιπόν να δούμε και μια υπέρβαση για το μέλλον. Πέμπτον, είναι πολύ σημαντικό ότι βρεθήκαμε απόψε. Αυτή η συνέβρεση για το βιβλίο είναι ιδιαίτερα σημαντικά σαν στοιχείο πολιτισμού. Ούτως ή άλλως κάθε συνάντηση έχει αυτό το χαρακτήρα. Όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι αναφέρθηκαν σημεία που έχουν σχέση με τη συνεισφορά της Κρήτης στον ελλαδικό πολιτισμό, μια και τιμούμε φέτος τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης και λέγονται διάφορα πράγματα. Και αυτή η εκδήλωση σήμερα είναι μία από τις εκδηλώσεις που κάνουμε για αυτά τα 100 χρόνια. Θα προωθήσουν και άλλες. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το αναδείξουμε. Θέλω και πάλι να δώσω συγχαρητήρια στον Ανατολικό για αυτή την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε, που δεν είναι μόνο πνευματική. Είναι πολλών μέσα από τη θέση που έχει, τη δουλειά που παρουσίασε, τα στοιχεία που συνέλεξε, μας δίνει ελπίδα, μας δίνει αισιοδοξία ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να ξεπεράσουμε αυτή την τραγική συγκυρία στην οποία ζούμε. Και να το ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και να το συγχαρούμε. Μάλλον να είσαι καλά, καλή δύναμη, συγχαρητήρια σε όλους και σας ευχαριστούμε για την παρουσία.